Για παραπλάνηση τη κοινή γνώμη από μέσα μαζική ενημέρωση που διαδίδουν ψευδό, όπω τόνισε, ειδήσει που έχουν να κάνουν με την άνοδο τη Χρυσή Αυγή σε μαρτυρικέ περιοχέ τη χώρα που καταστράφηκαν από του Γερμανού στην κατοχή, έκανε ο δημοσιογράφο και σκηνοθέτη Κούλογλου που παρουσιάζει σήμερα στο Εράκλειο τον ντοκιμαντέρ του. Όπω ε, λέω στην ταινία, ε, τα μέσα ενημέρωση ε, όταν είπαν ότι πήραν πολλού ψήφου, ε, λέγανε ότι πήραν πολλού ψήφου στα μαρτυρικά χωριά και πόλεις όπως ήταν τα Καλάβρυτα και το Δίστομο, τα μέσα ενημέρωση παραπλανούσαν τον κόσμο γιατί στην πραγματικότητα δεν είχε γίνει έτσι. Αυτό το αποδεικνύω. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει θέμα. Το φιλμάκι διάρκεια 90 λεπτών του γνωστού δημοσιογράφου, όπω έγινε γνωστό, θα διατεθεί προ όλα τα σχολεία τη Κρήτη με ευθύνη τη περιφέρεια. Αυτό είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τέτοια Έκταση και τόσο οργανωμένα. Έχω πάει σε διάφορα σχολεία, αλλά πρώτη φορά γίνει τόσο οργανωμένα και ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη για αυτό το σκοπό το οποίο θα προχωρήσουμε άμεσα. Στόχο, όπω τόνισε ο Στέλιο Κούλογλου, είναι οι νέε γενιέ να ενημερωθούν για στοιχεία τη ιστορία που ενδεχομένω αγνοούν. Ένα φιλμ που έχω φτιάξει που λέγεται Νεοναζί, ναι Το Ολοκαύτωμα τη Μνήμη, και που θέλει στην πραγματικότητα να υπογραμμίσει ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε ε, τι θυσίε που έχει κάνει ο ελληνικό λαό για την ελευθερία του και πόσα πράγματα έχει υποστεί από τα κοινωνικά στρατεύματα. Και γι' αυτό αποτελεί ντροπή και ερωτηματικό πως υπάρχει μια έστω μικρή μερίδα του πληθυσμού η οποία μπορεί να υποστηρίζει τους νεοναζί. Αυτό είναι ακόμα πιο παράξενο στην Κρήτη η οποία έχει δώσει την... μια από τις πιο ροϊκές μάγες και έχει υποστεί τρομερά αντίπεινα για, για, αυτή την ηρωική συμπεριφορά. Στο πλευρό του γνωστού δημοσιογράφου βρέθηκε και ο πρόεδρο τη Ένωση Θυμάτων του Ολοκαυτώματο τη Βιάνου, που κάλεσε την νεολαία να μάθει την ιστορία, στέλνοντα ο ίδιο το δικό του μήνυμα. Επειδή υπάρχουν και καινούργοι άνθρωποι που θέλουν να μιμηθούν τον ναζισμό, να διαπιστώσουν και να μάθουν ότι ο καθένας με τις πράξεις του θα έρθει μια μέρα που θα αντιμετωπίσει, αντιμετωπίσει την πραγματικότητα.